Να συνδεθούμε τώρα με τον Γιάννη τον Αγουρίδη, να συζητήσουμε πάλι για οικονομικά και για χρήματα, με τα τρέχοντα. Τι έχουμε τρέχοντα και τι έχουμε ως ειδήσεις στο χώρο αυτό, Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε πριν από λίγο την ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις εφορίες. Τι μας δείχνουν τα στοιχεία? Ότι στο πρώτο πεντάμινο έχουμε πρόσθεση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών 2,44 δισεκατομμύρια και 2,8 δις συνολικά τα νέα χρέη των φορολογουμένων στο πρώτο πεντάμινο του 2023. Εάν δούμε τη συνολική εικόνα, θα διαπιστώσουμε ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη μπορεί να έχουν μια μικρή υποχώρηση στα 104,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο έχουν προσθεθεί πάνω από 780.000 φορολογούμενοι τον Μάιο στα τευτέρια της εφορίας, κάτι το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί... Ναι. Γιατί προσθέθηκαν? Υπάρχει εξήγηση? 780.000 να προσθεθούν είναι πάρα πολύ, είναι εικόνα κρίσης. Πολύ. Πραγματικά. Η εξήγηση είναι ότι οι πολίτες δεν αντέχουν την ακρίβεια, άρα έχουν επιλέξει να σπρώξουν κάποιες υποχρεώσεις τους, όπως οι φορολογικές. Ή να πάνε στο σούπερ μάρκετ, ναι. Ακριβώς. Να πληρώσουν το ρεύμα. Να κρατήσουν βασικές ανάγκες, είτε λογαριασμούς ρεύματος, είτε σούπερ μάρκετ, είτε ενίκεια. Είναι και αυτό μια βασική ανάγκη, τα οποία ενίκεια επίσης έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Και παράλληλα, έχουμε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην προθεσμία επανένταξης στις ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που λύγει στις 31 Ιουλίου του 2023. Ούτως ή άλλως, δεν είχε περπατήσει η ρύθμιση. Από τις περίπου, να σας πω έναν αριθμό στοιχείο, από τους περίπου 180.000 ενδιαφερόμενους, γύρω στις 10.000 πολίτες είχαν περάσει εντός αυτών των ρυθμίσεων που αφορούσαν σε 72 και 120 δόσεις. Άρα πήγε άπατη κατά το κοινώς λεγόμενο η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και δεν δίνεται κάποια παράταση από εδώ και στο εξής. Δείγμα του ότι ακολουθήθηκε μια αποτυχημένη πολιτική από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μάλιστα συνεχίζεται. Να σας πω επίσης ότι αν δούμε το τι συμβαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, εκεί θα διαπιστώσουμε ότι σχεδόν 9 στις 10 έμεναν εκτός ρύθμισης, διότι υπήρχαν κόφτες τους οποίους είχε βάλει το Υπουργείο Οικονομικών και δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση. Άρα δεν είναι όλα αυτά εκτός εξήγησης, ενώ το προηγούμενο, την πρόσθεση πάνω από 180.000 νέων οφειλετών στις εφορίες, το οποίο προφανώς και προκαλεί μεγάλη ανησυχία εν ώψη της συνέχειας, διότι δεν έχουμε μόνο τα περίπου 105 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις εφορίες, αλλά έχουμε και ένα ποσό σχεδόν 46 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο αφορά σε οφειλές προς το ΟΚΕΑ, προς τον ΕΦΚΑ, δηλαδή ασφαλιστικές φορές, οι οποίες επίσης θα εντάσσονταν σε αυτή τη ρύθμιση, η οποία δεν πήγε καλά. Άρα, αν τα προσθέσουμε τα δύο αυτά, θα διαπιστώσουμε ότι κάνει 160 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον. Ένα ληξιπρόθεσμο χρέος, κόκκινο χρέος για εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα λοιπόν είναι τι διαχείριση θα κάνει, εάν κάνει, την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε κάποια διαρροή, ούτε κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη σε κάποιο νομοσχέδιο ή σε κάποιο πυρήνα από τους πυρήνες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Γιάννη, βλέπουμε στις ρυθμίσεις το πρώτο εμπόδιο παρά τις συνεχείς ρυθμίσεις και προτάσεις και λύσεις που δίνονται διέξοδοι. Το πρώτο εμπόδιο είναι οι τράπεζες. Δεν μιλάμε για τα funds, τα οποία είναι μόνιμο εμπόδιο και δεν θέλουν να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις. Επομένως, τα funds είναι το εμπόδιο και δεν δέχονται και στην πραγματικότητα ρυθμίσεις, ούτε τράπεζες, ούτε τα funds. Και βεβαίως έχουμε και τη δυσκολία των ανθρώπων να ανταποκριθούν στις συνολικές υποχρεώσεις. Άρα, η συνολική εικόνα είναι μάλλον αρνητική. Ναι, αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο σωστά θέτει Σπύρο και έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος ουσιαστικά δομήθηκε στα μέτρα των τραπεζών και των funds, οπότε δεν υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη συμμετοχή. Υπάρχει καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, αλλά δεν είναι τέτοια η οποία να αρκεί για τις χιλιάδες των οφειλετών, τους οποίους παρατηρούμε είτε στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
είτε στα στοιχεία των τραπεζών και των φαντ σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα. Επειδή μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις, είπαμε ότι μας είπες, Γιάννη, ότι δεν θα δοθεί για τη ρύθμιση οφειλών παράταση. Για την υποβολή των δηλώσεων που λύγει, νομίζω, 31. Το φορολογικό, το φορολογικό, ναι. Υπάρχει περίπτωση παράτασης. Έτσι φαίνεται ότι αυτό λέει η πληροφορία, που, οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα υπάρξει μια παράταση, διότι κινείται πολύ αργά το όλο σύστημα. Αν δεν κάνω λάθος, στον αριθμό είναι λίγο κάτω από 2 εκατομμύρια που εκκρεμούν. Άρα το πιθανότερο σενάριο λέει, ακόμα και αν υπάρξει πολλής κόσμος ο οποίος θα τρέξει αυτές τις μέρες να καταρτήσει και να καταθέσει την φορολογική του δήλωση, ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα δώσει μια παράταση. Όταν είχε ρωτηθεί ο κύριος Θεοχάρης σχετικά, ο νέος Υφυπουργός Οικονομικών, είχε πει ότι το καλύτερο θα ήταν να μην γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, υπάρχει γκρίνια εντός εισαγωγικών και από τους λογιστές οι οποίοι έχουν υπερφορτωθεί. Και τέλος πάντων, η συνολική συνθήκη δείχνει ότι δεν πάει καλά το πράγμα της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων. Άρα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια λύση στο ζήτημα αυτό, Δημήτρη. Και η παράταση συνήθως και πέρυσι δόθηκε μέχρι 30 Αυγούστου, κάτι τέτοιο ήταν. Η λογική λέει ότι θα είναι ενός μήνα. Ναι. Και μάλλον όσοι καταθέσουν μετά την 31η Ιουλίου, λέω με βάση τα όσα συνέβησαν πέρυσι, θα πρέπει να δώσουν 2 δόσεις στο τέλος Αυγούστου. Αυτό έγινε πέρσι. Δεν ξέρω τι θα ισχύσει φέτος. Και υπάρχει βέβαια και το στοιχείο το οποίο, εντάξει, το έχουμε ξανασυναντήσει, και η Eurostat και ο ΩΣΑ υπολογίζουν το πραγματικό μέσο εισόδημα και ο μισθός στην Ελλάδα έχει μειωθεί. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Πολύ σωστά. Με βάση τα στοιχεία του ΩΣΑ, στην Ελλάδα ο πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 1,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση. Κάτι το οποίο δείχνει αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι και αποτυπώνεται στα στοιχεία, ότι η ακρίβεια, οι πολύ υψηλές τιμές στο ράφι ουσιαστικά ροκανίζουν το εισόδημα των πολιτών, οι οποίοι έχουν την ανάγκη να βγάλουν περισσότερα χρήματα από την τσέπη τους, εάν έχουν φυσικά, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, κάτι το οποίο μειώνει το πραγματικό εισόδημά τους και δεν μας κάνει κανένα στοιχείο να αισιοδοξούμε ότι θα αλλάξει αυτό στην πορεία. Ιδίως μάλιστα όταν οι ίδιοι οργανισμοί, στους οποίους ανέφερε Σπύρο, ΩΣΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δούνου του, λένε ότι υπάρχει ένας πληθωρισμός ο οποίος προέρχεται από τα κέρδη των κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα συντηρούνται οι τιμές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βλέπουμε νέες αυξήσεις οι οποίες δεν φαίνεται να σταματούν μέσα στο καλοκαίρι. Άρα διωγγώνεται το πρόβλημα. Ρίστεν παρόδο, αύριο θα έχουμε και τα τελικά στοιχεία της Eurostat για το πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιούνιο. Και από εκεί και πέρα θα σταθμίσει αυτή η εξέλιξη και το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τα επιτόκια. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το λέω διότι την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναμένεται η νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης. Το ερώτημα το βασικό είναι τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, εάν θα υπάρξει νέα επιβάρυνση σε αυτό το επίπεδο της αύξησης των επιτοκίων, η οποία, εάν συμβεί, θα είναι η δέκατη στη σειρά από τον περασμένο Ιούλιο. Ο στόχος αυτής της αύξησης των επιτοκίων από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια. Σωστά. Το αποτέλεσμα είναι ότι εφόσον δεν αυξάνονται τα επιτόκια καταθέσεων, αυξάνεται η αξία του χρήματος. Το συζητάγαμε και προηγουμένως με τον κύριο Τσαγκάρη. Και αυτό δημιουργεί τη βασικότερη ανισορροπία και έχουμε ακρίβεια, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Και πέραν τούτου, το λες πολύ σωστά, υπάρχει και το ζήτημα του ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων επιβαρύνει τα δάνεια, δηλαδή τους πολίτες οι οποίοι έχουν δάνεια. Και σίγουρα, αυτό το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, η αύξηση των επιτοκίων δημιουργεί υφεσιακές συνθήκες σε όλες τις οικονομίες. Άρα υπάρχει ένας φόβος για το τι θα γίνει σε ένα διάστημα, σε 6 μήνες, σε 9 μήνες από σήμερα. Άλλωστε και η Ευρωζώνη έχει μπει σε τεχνική ύφεση, το θυμίζω αυτό, το πρώτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή έχει 2 συνεχόμενα τρίμηνα μείωση του ΑΕΠ, και η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η ατμομηχανή της, έχει παρουσιάσει επίσης τεχνική ύφεση και αυτό είναι επίσης ανησυχητικό. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα σπουδαία, πάντα έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, παρακαλώ.